Καλημέρα σας και από εμένα. Να σας καλωσορίσω στην 8η συνεδρία του φετινού συνεδρίου Health World. Το αντικείμενο της 8η συνεδρίας έχει να κάνει με την αξιολόγηση της καινοτομίας στις τεχνολογίες υγείας. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι θα υποστείτε ένα συντονιστή με μάσκα. Το συνέδριο αυτό είναι πάντα στην πρωτοπορία και είμαστε όλοι proactive όσον αφορά το να συζητάμε το τι θα γίνει στην μετα-COVID εποχή, αλλά δυστυχώς ακόμα είμαστε στην COVID εποχή, οπότε θα με υποστείτε με μάσκα. Σε αυτό το τραπέζι θα συζητήσουμε για την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας και θα ήθελα πολύ γρήγορα να πω ότι ουσιαστικά μιλάμε για μία διαδικασία η οποία προσπαθεί με ένα συστηματικό τρόπο, με ένα διαφανή τρόπο και με ένα αμερόληπτο να συλλέγει, να αναλύει και να παρουσιάζει τεκμήρια που έχουν να κάνουν με τις ιατρικές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές και τις ηθικές διαστάσεις από τη χρήση τεχνολογιών υγείας. Και αυτά με ένα σκοπό. Με το σκοπό να καταφέρουμε η λήψη αποφάσεων να βασίζεται σε τεκμήρια, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται και να μεγιστοποιείται η αξία από την τεχνολογία υγείας. Κλείνουμε σχεδόν 15 χρόνια που η αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας μπήκε στο προσκήνιο σε επίπεδο Ευρώπης, γιατί έγινε κατανοητό ότι αφενός μεν χρειάζεται να λαμβάνουμε αποφάσεις με τεκμήρια και να βελτιστοποιούμε αυτό που είπα, την αξία, αλλά και γιατί θα έπρεπε να υπάρχει μια εναρμόνιση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η γνωστή UNETA, το οποίο ξεκίνησε πρώτα ως project, μετά ως joint actions, όπου την Ελλάδα εκπροσωπούσε η τότε Εθνική Σχολή Δημόσιας για τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας και συνεχίζουμε να απασχολούμαστε σε αυτό το αντικείμενο. Αλλά τέλος πάντων τώρα υπάρχει το μόνιμο δίκτυο όπου τα κράτη-μέλη θεσμικά εκπροσωπούνται με τους φορείς οι οποίοι σε κάθε κράτος μέλος ασχολούνται και έχουν υπό την ευθύνη τους την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας. Στόχος ήταν, επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αποφύγουμε το duplication of work, δηλαδή αν έχουμε μια αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, το έχει γίνει σε μια χώρα, να μην χρειάζεται να γίνει και σε άλλη χώρα και έτσι να έχουμε κατασπατάληση πόρων και χρόνου, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει σημασία η καινοτομία να μπαίνει εγκαίρως μέσα στα συστήματα υγείας. Έτσι, λοιπόν, και στην Ελλάδα φτάσαμε από το 2018 να έχουμε την Επιτροπή για την Αξιολόγηση των Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης. Στο τραπέζι αυτό, για να μην καθυστερώ άλλο, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε διακεκριμένους ομιλητές και νομίζω ότι θα ακούσουμε όλες τις διαστάσεις της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, καθώς και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Αθανάσιο Κυριαζή, το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Καθηγητής, γνωστός στο χώρο, επί χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Κύριε Γενική Γραμματέα, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα να είμαι εδώ μαζί σας και να συγχαρώ το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη διοργάνωση αυτού του 20ου Συνεδρίου Health World. Προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας είναι η ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε αυτή την Γενική Γραμματεία, η οποία ήταν στο Υπουργείο Παιδείας και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ήταν ακριβώς η σύνδεση της έρευνας με την επιχείρηση. Βασικός στόχος είναι να μην έχουμε την έρευνα ως ένα στήρο προϊόν, αλλά ένα προϊόν το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καινοτομία, για τις καινοτόμες δράσεις, να χρησιμοποιήσουμε την έρευνα για την κοινωνία και την οικονομία. Αυτός ήταν ο βασικός ρόλος και προς την κατεύθυνση αυτή ήδη προχωρούμε.
Η πανδημία του κορονοϊού είναι ίσως από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής και επιτάχυνσης καινοτομίας και της προώθησης της έρευνας. Η συνεργασία επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ανακάλυψη σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλών ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων ήταν καθοριστική για τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή και όχι μόνο, έχουμε με υπερηφάνεια να πούμε ότι τα ερευνητικά μας κέντρα και τα πανεπιστήμια βοήθησαν και στην κατεύθυνση αυτή. Θέλω να πω ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία γύρω από το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και το τι σχεδιάζουμε για το μέλλον. Ένα βασικό στοιχείο στη Γενική Γραμματεία και ίσως μία από τις καλύτερες εμβληματικές δράσεις τις οποίες έχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας είναι η ιατρική ακριβίας. Αυτή είναι μία εμβληματική δράση στην οποία συμμετέχουν ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και πανεπιστήμια. Στο δίκτυο αυτό της ιατρικής ακριβίας συμμετέχουν έχουμε τέσσερις πυλώνες καταρχήν. Είναι για την νευροεκφυλιστικά, για τα θέματα για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα που είναι από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας ως επικεφαλής και το Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και τα άλλα ιδρύματα. Έχουμε την ιατρική ακριβίας για τον καρκίνο, την ιατρική ακριβίας για τα νοσήματα, καρδιαγγειακά νοσήματα και τον ξαφνικό θάνατο. Είναι τρεις εμβληματικές δράσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και τα αποτελέσματα ήδη αρχίζουν να φαίνονται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο επίσης θα ήθελα να πω είναι αυτό το οποίο την εμβληματική δράση για τον COVID, τον οποίο τον Απρίλιο του 2020 ταχύτητα η Γενική Γραμματεία Έρευνας χρηματοδότησε και στην οποία συμμετέχουν 4 πανεπιστήμια και 6 ερευνητικά κέντρα και τα αποτελέσματα τα είδαμε πολύ σύντομα, όπου από εκεί είχαμε το πρώτο τεστ, το ελληνικό τεστ, και ήδη συνεχίζουν αυτή τη στιγμή με αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύονται και θα τα δείτε σύντομα σε περιοδικά του εξωτερικού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχαμε και το οποίο θα έχουμε επίσης και στο νέο ΕΣΠΑ, είναι το Ερευνό Δημιουργό Καινοτομό. Είναι το πρόγραμμα αυτό το οποίο συνδέει ακριβώς την έρευνα με τις επιχειρήσεις. Είναι το πρόγραμμα στο οποίο έχουμε 8 τομείς δραστηριότητας, μία των οποίων είναι ακριβώς αυτή την οποία συζητούμε, οι βιοεπιστήμες, υγεία και φάρμακα. Ήταν αυτό το οποίο ήταν πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα. 5.500 προτάσεις, 1.120 ήδη έργα έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται. Είμαστε έτοιμοι και στη νέα προγραμματική περίοδο, η οποία θα ανοίξει σύντομα, να έχουμε το νέο Ερευνό Δημιουργό Καινοτομό, μόνο που εδώ θα έχουμε κάποιες καινοτομίες. Για παράδειγμα, θα ξέρουμε με χρονοδιάγραμμα για τα 7 χρόνια της προγραμματικής περίοδου πότε θα προκυρήσονται τα έργα. Σκοπός μας είναι να προκυρήσουμε 2 έργα το χρόνο. Ένα τον Μάρτιο που θα είναι για επιχειρήσεις καταρχήν και ένα τον Νοέμβριο που θα είναι για επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ήδη ο προγραμματισμός μας είναι να χρηματοδοτήσουμε, να δώσουμε πάνω από 300 εκατομμύρια σε πρώτη φάση για αυτό το Ερευνό Δημιουργό Καινοτομό από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας. Γιατί πιστεύουμε ακριβώς στη σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις. Το δεύτερο που έχει η Γενική Γραμματεία και διαχειρίζεται είναι το Clawback. Αυτό το έχουμε ήδη πάρει τα 2 τελευταία χρόνια, το έχουμε προχωρήσει πολύ και ήδη τώρα χθες βγήκε και η νέα κία για το νέο Clawback, όπου πλέον θα αλλάξουν κάποια δεδομένα όσον αφορά το Clawback το καινούριο, και μεταξύ των άλλων ήδη ετοιμάζουμε και μία πλατφόρμα όπου θα μπαίνουν αυτόματα τα στοιχεία και θα είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Τέλος, εκείνο το οποίο είναι το χαρακτηριστικό είναι το νέο, εκτός του νέου ΕΣΠΑ, είναι το Horizon Europe, το οποίο στην Ελλάδα είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας η οποία διαχειρίζεται. Ήδη βγήκαν οι πρώτες προσκλήσεις, υπευλήθησαν οι πρώτες προτάσεις και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το χαρακτηριστικό είναι ότι τα πρώτα που βγήκαν ήταν τα health, αλλά αυτή τη φορά έχουμε digital health. Τέλος, εκείνο το οποίο επίσης θα ήθελα να τονίσω είναι η νέα δομή την οποία απέκτησε η Γενική Γραμματεία με το Elevate Greece,
που είναι οι νέες startups εταιρείες, όπου φτιάξαμε τα μητρώα των startups εταιρείων και εκεί πέρα έχουν πιστοποιηθεί μέχρι στιγμής πάνω από 520 επιχειρήσεις startups. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε πιστοποιημένες και θέλω να τονίσω ότι αν με ρωτήσετε τα ποσοστά, πρώτη στον τομέα είναι γύρω στο, με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι startups στις βιοεπιστήμες. Σύντομα μόνο θα σας πω 2-3 πράγματα για τα ερευνητικά μας κέντρα, το τι έχουν παράξει και το τι ετοιμάζονται να φτιάξουν, όπως παράδειγμα το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη. Συντονίζει, όπως είπα, το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβίας και για νεοκφυλιστικά. Επίσης, στο ΙΤΕ εδρεύει το Εθνικό Κέντρο Αριστείας για την Ιατρική Ακριβίας, για την Άνοια και την Νόσο Αλτσχάιμερ. Και αυτές είναι εθνικές δράσεις, δράσεις τεχνικής εμβέλειας. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Ακριβίας για την Καρδιολογία, ανέπτυξε οικοσύστημα πληροφορικής με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών σε καρδιολογικές, κλινικές, εργαστήρια, ιατροδικαστικής και τοξικολογίας, διαγνωστικά εργαστήρια κλπ. Στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αναπτύσσει μια ερευνητική προσέγγιση στη χημική βιολογία που χαρακτηρίζεται από τη διεπιστημονικότητα για την επίλυση θεμάτων αιχμής στους τομείς της υγείας, του φαρμάκου και της βιοτεχνολογίας, λειτουργώντας ως πόλος καινοτομίας μοναδικό στην Ελλάδα. Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όσο και αν φαίνεται περίεργο, αναπτύσσει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EuroGEO, Action Group for Epidemics, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ασθένειες που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών, βασισμένο σε δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης γης. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ από το τέλος του 2022 προβλέπεται να λειτουργεί πρότυπη μονάδα παραγωγής στήρων διαλυμάτων μικρού όγκου για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση σύμφωνα με το σύστημα καλής βιομηχανικής πρακτικής. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν και λειτουργούν αυτή τη στιγμή στα ερευνητικά μας κέντρα. Η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας θέτει σημαντικές νέες προσκλήσεις για την είσοδο προϊόντων στην αγορά. Επομένως, υπάρχει επίπτωση στο ρυθμό καινοτομίας στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα οποία έχουν πολύ σύντομο κύκλο ζωής. Θέλω να πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας κατάλληλα την έρευνα, τα ερευνητικά κέντρα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα και τους ερευνητές, που είναι ένα από τα θετικά στοιχεία τα οποία έχει η Ελλάδα, πιστεύω ότι σύντομα τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουν αυτή η έρευνα θα είναι προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενική Γραμματέα, γιατί έχουμε τώρα μία εικόνα των δραστηριοτήτων της έρευνας και το κυριότερο νομίζω είναι αυτό που είπατε, η διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω για την αναφορά που κάνετε για το Digital Health, γιατί αυτό σχετίζεται και ακριβώς και με το προηγούμενο τραπέζι που είχαμε, το προηγούμενο session. Η αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας αναφέρεται σε τεχνολογίες υγείας που δεν έχουν να κάνουν μόνο με φάρμακα. Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει να κάνει με το φάρμακο, που είναι κεντρικό, αν θέλετε, στον χώρο της υγείας. Αλλά τεχνολογία υγείας είναι κάθε παρέμβαση που βρίσκεται σε όλο το εύρος της φροντίδας υγείας, που μπορεί να είναι από την πρόληψη και την προαγωγή υγείας μέχρι και την αποκατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμογές ψηφιακής υγείας αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται, αναπτύσσονται και ένα μεγάλο πεδίο έρευνας, το οποίο ανοιχτό δεν έχει προχωρήσει πολύ, είναι η αξιολόγηση αυτών των τεχνολογιών, των ψηφιακών εφαρμογών στην υγεία. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στον επόμενο ομιλητή. Είναι ο κύριος Σπύρος Αποστολόπουλος, είναι διοικητής του Νοσοκομείου Αττικών. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι γνωστός, έχει θητεύσει σε πολλά νοσοκομεία, πολλά χρόνια έχει υπηρετήσει τον νοσοκομειακό χώρο, διοικώντας νοσοκομεία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Αποστολόπουλε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πάβη. Πρωτίστως, να ευχαριστήσω θερμότατα για την τιμητική πρόσκληση την Οργανωτική Επιτροπή, που μου δίνεται ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτό το πολύ σημαντικό ετήσιο συνέδριο. Μετά το εισαγωγικό σημείωμα της κυρίας Πάβη και τους ενοιολογικούς προσδιορισμούς περί
αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας και την τοποθέτηση του κύριου Γενικού Γραμματέα. Εγώ θα είμαι λίγο πιο θεωρητικός, οπότε θα μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια στον κυματισμό των προλαλησάντων. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τους ορισμούς σε επίπεδο τουλάχιστον θεωρητικής τοποθέτησης. Τεχνολογία υγείας, η εφαρμογή είναι η εφαρμογή οργανωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων με τη μορφή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων, εμβολιών, διαδικασιών και συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση ενός προβλήματος υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αξιολόγηση τεχνολογίας είναι η συστηματική εκτίμηση των ιδιωτήτων, των επιδράσεων ή και των επιπτώσεων των τεχνολογιών υγείας. Ο στόχος της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας είναι να παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένη πληροφόρηση, ώστε να μπορούν να καταρτίζουν ασφαλείς, αποτελεσματικές, επικεντρωμένες στον ασθενή και οικονομικά συμφέρουσες πολιτικές για την υγεία. Τα βασικά της σημεία είναι η ασφάλεια της τεχνολογίας, η δραστικότητα και αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η οικονομική αξιολόγηση, οι κοινωνικές συνέπειες, ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που τυχόν προκύπτουν, αποδοχή, διαθεσιμότητα και πρόσβαση στο χρήστη, όπως και ενδείξεις χρήσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης στο φάρμακο είναι πολύ γνωστά. Το κλινικό όφελος, η σύγκριση με τις ήδη διαθέσιμες θεραπείες φαρμάκων, ο βαθμός αξιοπιστίας των δεδομένων των κλινικών μελωτών, ο λόγος κόστους αποτελεσματικότητας, η επίπτωση στον προϋπολογισμό και άλλα πολλά. Στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό είναι η ίδια η τεχνολογία, το κλινικό όφελος, ο αριθμός των ιατρικών πράξεων, επί παραδείγματι το έτος, το μήνα, την εβδομάδα, η αποτελεσματικότητα, το είδος, το μοντέλο και ο πληθυσμός, το έτος κατασκευής, έτος εγκατάστασης, λειτουργική κατάστασης, κόστος κτίσης κτλ. Το νοσοκομείο, ως γνωστό, αποτελεί την κύρια είσοδο των νέων τεχνολογιών υγείας και η αξιολόγηση είναι σημαντικό εργαλείο για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα για τις διοικήσεις. Και στο ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε πολύ πρωταρχικό ακόμα στάδιο. Μέρος της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας αυτή τη στιγμή αναλαμβάνουν τα παραδοσιακά τμήματα βιοιατρικής τεχνολογίας στα νοσοκομεία. Είναι προφανώς γνωστό ότι η επέκταση της αξιολόγησης σε επίπεδο νοσοκομείου είναι μια διαρκής διαδικασία η οποία ακολουθεί και την ιατρική εξέλιξη και τα οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά μοντέλα που έχουν αποκτήσει σήμερα τα νοσοκομεία και ειδικά το δημόσιο σύστημα υγείας, μιας και αναφερόμαστε ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός λόγος εφαρμογής της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας είναι για να παρέχεται παροχή πληροφοριών στα όργανα λήψης των αποφάσεων του νοσοκομείου, να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις για διάθεση και κατανομή των πόρων και η αξιολόγηση όταν γίνεται εντός νοσοκομείου υπερτερεί σε σχέση με ένα αντίστοιχο όργανο σε το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει σε εθνικό επίπεδο ως προς την ταχύτητα και τον συγχρονισμό με τις ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας. Την άμεση προσαρμογή σε ανάγκες και στόχους του κάθε νοσοκομείου λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες γεωγραφικές, τοπικές, όπως και τη μορφολογία και την ταυτότητα του κάθε νοσοκομείου και συμβάλλει προφανώς στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Μια πρόταση εφαρμογής αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας στο ελληνικό νοσοκομείο, η οποία βέβαια είναι πολύ μονομερής με την έννοια ότι δεν έχει ζυμωθεί, δεν έχει προηγηθεί ένας διάλογος μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο για να προκύψει ως πρόταση. Απλά από την παρατήρηση και από την εμπειρική μου θέση μπορώ να πω ότι πρέπει να γίνει και θεσμικά να ενταχθεί στους οργανισμούς λειτουργίας των νοσοκομείων, γιατί εδώ είναι το έλλειμμα, δεν υπάρχει θεσμική λειτουργία μηχανισμού αξιολόγησης της τεχνολογίας στην υγεία. Η αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας είναι η πιο σημαντική οικονομική παράμετρος πέρα από την υγειονομική στο σύγχρονο υγειονομικό σύστημα. Αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο στην λήψη και στην κατανομή, στην λήψη αποφάσεων και στην κατανομή των πόρων. Και η παραδοσιακή μορφή κατανομής των πόρων στα νοσοκομεία, αν δεν περάσει τουλάχιστον μέσα από το ανάγλυφο της μορφολογίας τους, τι εξειδικεύσεις έχουν, τι ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, τι ταυτότητα προσδιορισμού υγειονομικής κατεύθυνσης και τι εξοπλισμό
έχουν αυτοί οι επαγγελματίες στα χέρια τους για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες, αποτέλεσμα αντικειμενικό δεν θα έχουμε και πάντα θα έχουμε απώλεια πολύτιμων πόρων από την μη ικανότητά μας να αξιολογήσουμε όλη αυτή την αλυσίδα. Συνεπώς, πρέπει να γίνει μια, έστω και σε πειραματικό επίπεδο, τουλάχιστον στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, να γίνει μια πειραματική δοκιμή, να δούμε και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της λειτουργίας μιας τέτοιας μικρής επίσημης ομάδας αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας, που θα απαρτίζεται από τους μηχανικούς βιοιατρικής, από κλινικούς γιατρούς, συγχρόνους οικονομολόγους της υγείας, τεχνολόγους, νοσηλευτές και όποιος άλλος επαγγελματίας σχετίζεται με τη χρήση της οποιασδήποτε τεχνολογίας. Είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση αυτής της ομάδας στις νέες τεχνολογίες, μεθόδους, κανονισμούς, καινοτομίες κτλ. Είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του νοσοκομείου με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως είναι οικονομολόγοι υγείας, βιοστατιστική, μηχανική βιοιατρική τεχνολογία και άλλοι. Εφαρμογή ενιαίων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα διαπερνά και η πληροφορία της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας και η εφαρμογή συστήματος ολικής ποιότητας. Τα ωφέλη από αυτόν τον μηχανισμό αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας είναι η ορθότερη ιεράρχηση των αναγκών του νοσοκομείου με λήψη ποιοτικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων, η καλύτερη κατανομή οικονομικών, ανθρώπινων και υλικών πόρων, προσαρμοσμένες λύσεις στις ανάγκες του κάθε νοσοκομείου, μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους συντήρησης, υψηλός βαθμός αξιοπιστίας και απόδοσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επίτευξη υψηλού βαθμού ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του νοσοκομείου. Στο σημείο αυτό, να πω ότι η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας δεν μπορεί να είναι μια αυτόνομη νησίδα μέσα σε έναν ωκεανό παραμέτρων αξιολόγησης, που ως γνωστόν και εν γέννη η δημόσια διοίκηση στερεί σε αυτόν το μηχανισμό. Δεν μπορεί δηλαδή ο τομέας υγείας και ειδικά η περιοχή της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας να είναι μια φωτεινή εξαίρεση. Μακάρι να είναι η πρώτη εξαίρεση φωτεινή που θα συμπαρασύρει όλο το δημόσιο μηχανισμό σε μια αυτοματοποιημένη, τακτική και θεσμοθετημένη αξιολόγηση υπηρεσιών, υποδομών, επαγγελματιών και αποτελέσματος. Και να υπενθυμίσω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, όσο πιο αυστηρά και πιο ειλικρινή και δίκαια κριτήρια αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας επικρατήσουν, τόσο πιο δίκαιη θα είναι η κατανομή και των υπηρεσιών και των πόρων στο σύστημα υγείας και στους πολίτες και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους κοινωνικά συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Θέσατε το θέμα της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας σε επίπεδο νοσοκομείου, που είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε, άρα είναι μία πρόκληση. Αλλά το θέσατε και μέσα στο γενικότερο πλαίσιο που υπάρχει στη δημόσια υγεία, με στόχο βέβαια την αποδοτικότητα και σε αυτό το δίπολο αποδοτικότητας ισότητας. Το θέσατε, κατά τη γνώμη μου, πολύ κέρια. Ένα σχόλιο που απλώς θέλω να κάνω, ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα βέβαια, σε ποιο ο βαθμός αυτονομίας των δικών μας νοσοκομείων. Και αυτό σχετίζεται ως ένα βαθμό με την γενικότερη διοίκηση, αλλά πώς αυτόνομα μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μέσα σε ένα σύστημα υγείας, το οποίο τίνει να είναι δικούμενο από το κέντρο. Είναι έτσι, δεν έχει αποκεντρωθεί το σύστημά μας όσο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, και όπως δείχνουν τα στοιχεία. Ωραία, τώρα περνάμε στον επόμενο ομιλητή. Είναι ο κύριος Κώστας Αθανασάκης. Είναι επίκουρος καθηγητής οικονομικών της υγείας με ιδιαίτερο αντικείμενο την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας στο τμήμα πολιτικών δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ιττικής και ιδιαίτερα ανήκει στο εργαστήριο αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Ο κύριος Αθανασάκης έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοσμίτου. Είναι και φέτος μια μεγάλη τιμή να είμαι κοντά στο συνέδριο του Αμερικάνικου Πολιτηρίου στο Χέλλινγκο. Είμαι πάντα παραγωγός νέα σκέψη και νέων. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους τεχνικούς να κάνουν mute τα μικρόφωνά τους, καθώς εδώ κύριε Όπιος.
Το Healthwall, το οποίο είναι μια δίωδος για όλους μας, μια οδός σκέψης για τα επόμενα πράγματα στο σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, έχω την ιδιαίτερη χαρά να συζητήσω ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, περισσότερο στη γραμμή που λέμε κοινωνικοποίηση. Στα ζητήματα παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Μισό λεπτά εκεί. Παρακαλώ θερμά την επόμενη διαφάνεια και παρακαλώ θερμά τους τεχνικούς να κλείσουν το feed από το γραφείο στον ήχο. Η κυρία Παύλη έδωσε έναν εξαιρετικό ορισμό. Υπάρχει και ένας ορισμός ομοφωνίας σχετικά με την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας. Η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος, χαρακτηρίζει, αν θέλετε, τον τρόπο και την ποιότητα που παίρνουν αποφάσεις στο σύστημα υγείας σήμερα. Αυτό είναι κάτι στο οποίο νομίζω ότι συγκλίνουν πολλές γραμμές σκέψης σχετικά με την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, η οποία στο επόμενο, στην πραγματικότητα, αποτελεί μια πολιτική. Μια διαδικασία πολιτικής υγείας. Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια, χρειάζεται ως μια πολιτική διεργασία, μια διεργασία με κοινωνικό αλλά και τεχνικό περιεχόμενο, με θετικές και κανονιστικές προεκτάσεις, για να είμαι ειλικρινής, χρειάζεται συστήματα τα οποία θα εδράζονται σε διαδικασίες διαβούλευσης. Έχω την τιμή να είμαι Associate Editor στο International Journal of Technology Assessment in Healthcare, το περιοδικό της Health Technology Assessment International. Πριν από λίγο καιρό, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο σχετικά με τα βασικά προαπαιτούμενα, τις βασικές αξίες, αν θέλετε, για τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης, αυτού που λέμε κοινωνικοτεχνική προσέγγιση στην αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας. Τα συστήματα αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας οφείλουν να βασίζονται στη διαφάνεια, στη συμπεριληπτικότητα και στην αμεροληψία. Στην επόμενη διαφάνεια. Και όταν βεβαίως μιλάμε για συμπεριληπτικότητα, μιλάμε για όλα τα μπλεκόμενα μέρη και τη φωνή τους. Στο πλαίσιο αυτό, νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε και ως χώρα. Αυτό είναι ένα άρθρο σχετικά, το οποίο δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα μάλιστα, σχετικά με το πώς μπορεί ένα από τα σημαντικότερα μπλεκόμενα μέρη, όπως είναι η οπτική των ασθενών, να μπορέσει με παραγωγικό τρόπο να συμμετάσχει στις διαδικασίες της διαβούλευσης μέσω της συμπεριληπτικότητας στην αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας. Παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια. Όπως εξαιρετικά εισήγαγε το θέμα η κυρία Παύλου, η αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας βεβαίως δεν αφορά μόνο φάρμακα. Όλο και περισσότερες χώρες αρχίζουν να εντάσσουν στους μηχανισμούς αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας πράγματα όπως είναι τα devices ή ακόμα και τα apps στην επόμενη διαφάνεια. Και στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε να βρούμε, στην επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, εκείνα τα στοιχεία, αν θέλετε, εκείνα τα πλαίσια όπου μπορούμε να έχουμε διαφορετικές εισρωές των αποφάσεων, διαφορετικά κριτήρια, αν θέλετε, στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων και της αξιολόγησης της βιοιατρικής τεχνολογίας εν συνόλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην επόμενη διαφάνεια, καθώς η βιοιατρική τεχνολογία, παρά το γεγονός ότι σήμερα αποτελεί ένα μικρότερο κομμάτι της δαπάνης υγείας, μπορεί μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης να βοηθήσει σε εξοικονομήσεις πόρων και, αν θέλετε, στον εξορθολογισμό των πρακτικών τις οποίες έχουμε στο σύστημα υγείας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραθέτω εδώ από μια πρόσφατη μελέτη της ερευνητικής μας ομάδας σχετικά με τα ωφέλη από τη μονή έναντι της διπλής χρήσης των ανανοσίμων στην οφθαλμολογία. Θα κλείσω στις επόμενες παρακαλώ διαφάνειες, επόμενη ακριβώς, με 10 μεγάλες προκλήσεις για την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας στο εγγύς μέλλον. Αυτές οι 10 προκλήσεις, κατά τη σύγκληση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και κατά τη γνώμη μου, είναι καταρχάς το πώς οι οργανισμοί αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας διεθνώς μπορούν να βρουν και να αναπτύξουν ειδικό επιστημονικό προσωπικό με κατάλληλο υπόβαθρο και υπαρκή εξειδίκευση, ώστε οι οργανισμοί αυτοί να μπορούν να δουλεύουν με ταχύτητα και αποδοτικότητα. Ένα δεύτερο κομμάτι αφορά βεβαίως τη διαδικασία του επανασχεδιασμού των διαδικασιών, δηλαδή των προβλεπομένων αυτού του έργου, στην αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας με στόχο τη βέλτιστη και παραγωγικότερη διασύνδεση με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διαδικασία με την οποία γίνεται η αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας είναι η πλέον
βασική προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο μοντέλο εφαρμογής της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας ανά χώρα. Βεβαίως, η αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, καθώς είναι εγγενώς κοινωνική και τεχνική, οφείλει συνεχώς να προσαρμόζει τη μεθοδολογική της προσέγγισης. Η αλήθεια είναι ότι τα εργαλεία της μεθοδολογικής προσέγγισης στην αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας είναι πλέον αρκετά σύνθετα, αλλά έτσι πρέπει. Χρειάζεται λοιπόν να προσαρμόζονται αυτά στις νέες απαιτήσεις, για παράδειγμα, στις νέες καινοτόμες θεραπείες, στα νέα θεραπευτικά μέσα τα οποία έχουμε στο σύστημα υγείας, στα οποία ενδεχομένως τα παραδοσιακά εργαλεία δεν μπορούν να δώσουν τις απαντήσεις τις οποίες θέλουν. Στην επόμενη, παρακαλώ, διαφάνεια. Μία επίσης σοβαρή πρόκληση για τους μηχανισμούς αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας ανά χώρα και διεθνώς είναι η βελτίωση της διαθεσιμότητας τοπικών δεδομένων για τις αναλύσεις. Και φυσικά το μεγάλο επίδικο, κάτι στο οποίο και εμείς ως ομάδα δουλεύουμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα του πραγματικού κόσμου, ώστε οι αξιολογήσεις να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αν θέλετε, της γενίκευσης των κλινικών δοκιμών, ένα πρόβλημα το οποίο ομολογώ ότι δεν έχει λυθεί με επιτυχή και πιστικό τρόπο τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Βεβαίως, οι οργανισμοί αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας καλούνται να εργαστούν σε συστήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικές ασυνέχειες και έχουν προβλήματα κυβερνησιμότητας. Και βεβαίως, καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον όπου πρέπει να επεκταθεί το φάσμα της αξιολόγησης, όπως είπαμε και πριν, και σε διαφορετικές τεχνολογίες όπως είναι τα devices, όπως είναι τα apps κ.ο.κ. Στα τελευταία κομμάτια, ένα σημαντικό ζήτημα είναι το πώς η αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας μπορεί να αυξήσει την επίδρασή της στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Με αυτό ξεκινήσαμε και αυτή την παρουσίαση στην αρχή. Και ολοκληρώνοντας αυτές τις προκλήσεις στην επόμενη διαφάνεια, τρία σημαντικά στοιχεία είναι το πώς οι οργανισμοί μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα άλλο, ένα αυξανόμενο έργο, αυξανόμενες απαιτήσεις για αξιολόγηση και ποια είναι βεβαίως η θέση της ταχείας αξιολόγησης μέσα στο ζήτημα. Αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο οι αποφάσεις αυτές θα μετατρέπονται σε πολιτικές υγείας, αυτό το link ανάμεσα στην απόφαση και στην πραγματική της εφαρμογή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να συζητήσουμε τα επόμενα χρόνια και βεβαίως στο πώς μέσω σύστημα υγείας όπου όλοι διεκδικούν πόρους μπορούν οι οργανισμοί αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας να διεκδικήσουν και για τον εαυτό τους, αν θέλετε, πείθοντας τους λήπτες αποφάσεων ότι στην πραγματικότητα βελτιώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος υγείας και αυτό είναι έτσι. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και στην επόμενη διαφάνεια και κλείνω με αυτή, η ανάπτυξη ορθολογικών σχημάτων με βάση τη διεθνή πρακτική για την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας είναι πάντα το μεγάλο επίδικο και κυρίως, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, αποτελεί ένα μεγάλο επίδικο καθώς παραλαμβάνω ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τις αποφάσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των πόρων και την πρόσβαση των ασθενών στις νέες ή στις υφιστάμενες, αν θέλετε, τεχνολογίες υγείας, είναι πρωτίστως ένα θέμα αποδοτικότητας, αλλά ενδεχομένως και πιο σημαντικό, ένα θέμα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε, κύριε Αθανασάκη. Έτσι όπως θέσατε τις ερωτήσεις, νομίζω, τις προκλήσεις, νομίζω ότι ουσιαστικά είναι θέματα τα οποία πιστεύω ότι σε κάποια από αυτά θα δούμε πού πάμε από την επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Μπακοπούλου. Η κυρία Φλόρα Μπακοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής στην έδρα της UNESCO για εφηβική ιατρική φροντίδα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αποζημίωση των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του ΕΟΦ και του Υπουργείου Υγείας. Είναι γνωστή κυρία Μπακοπούλου για την επιστημονική διαδρομή της, αλλά και τη βαθιά γνώση τόσο του χώρου του φαρμάκου όσο και της κλινικής. Οπότε, συνδυάζοντας αυτά, σας δίνω το λόγο και θέλει να δούμε πώς ίσως από αυτά που θα μπείτε κάποια απαντούν στις προκλήσεις που έθεσε ο προηγούμενος ομιλητής. Κυρία Μπακοπούλου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την εισαγωγή και να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την τιμητική πρόσκληση.
Είναι γνωστό ότι η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας αποτελεί μία μνημονιακή υποχρέωση και θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 2018. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία βλέπετε στη διαφάνεια. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της οποίας προεδρεύω, ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2020. Έκτοτε, μέχρι σήμερα, έχουμε δεχθεί 443 νέες αιτήσεις φαρμάκων, δηλαδή περίπου 20 αιτήσεις φαρμάκων το μήνα, εκ των οποίων, από ό,τι βλέπετε, τα 141, το 1 τρίτο περίπου, είναι πρωτότυπα. Αν προσθέσουμε τις 443 νέες αιτήσεις στις 106 εκκρεμότητες που παραλάβαμε και αφαιρέσουμε τα 41 φάρμακα τα οποία ακόμα εκκρεμούν, συνολικά 508 φάρμακα έχουν αξιολογηθεί από την Επιτροπή μας σε 22 μήνες. Η παραγωγικότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, με τον τελευταίο χρόνο, το 2021, να αξιολογούνται περίπου 26 φάρμακα το μήνα. Από τα φάρμακα τα οποία έχουμε δεχθεί, τις αιτήσεις, το 17%, δηλαδή περίπου το 1 στα 6 φάρμακα, αφορά σε καινοτόμες θεραπείες. Από τις καινοτόμες δε θεραπείες, το 83% των αιτήσεων έχουν αξιολογηθεί. Καινοτόμες θεραπείες αφορούν κυρίως γονιδιακές θεραπείες, κυταρικές θεραπείες και άνοσο τροποποιητικές θεραπείες. Έτσι, λοιπόν, καινοτόμα φάρμακα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή μας και τα οποία έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση αφορούν τον καρκίνο, τα γνωστά σε όλους μας CAR-T cells, τα οποία αφορούν θεραπεία οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, λεμφωμάτων, τα μονοκλονικά αντισώματα, δηλαδή το immuno-oncology, το οποίο αφορά σχεδόν όλες τις μορφές πλέον του καρκίνου, τα πολύ καινοτόμα φάρμακα για την κυστική ίνωση, τα οποία ενισχύουν την πρωτεΐνη ρυθμιστή της διαμεμβρανικής αγωγημότητας, τα νευρολογικά νοσήματα, φάρμακα καινοτόμα για θεραπεία συχνών νευρολογικών προβλημάτων, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και ορφανών παθήσεων στην νευρολογία, όπως είναι η πολυνευροπάθεια της κληρονομικής μορφής της αμυλοίδωσης, η οποία είναι και μία από τις πρώτες θεραπείες που εγκρίναμε με βάση το RNA, προτού ακόμα βγούνε στην κυκλοφορία τα εμβόλια της COVID-19, καθώς επίσης και φάρμακα τα οποία στοχεύουν τη γενετική βάση της νοτιαίας μυϊκής ατροφίας και τα οποία ίσως αυτή τη στιγμή είναι και τα πιο ακριβά φάρμακα στον κόσμο. Καινοτόμα φάρμακα που πήραν θετική γνωμοδότηση για πλήθος νοσημάτων, όπως είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα, αγκυλοπιτική σπονδυλίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, οφθαλμολογικά νοσήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας σε μεγάλα άτομα, η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας στα παιδιά, αιματολογικά νοσήματα, αιμοροφιλία α-β, πολλαπλό μυέλωμα, γαστεντερολογικά νοσήματα, νόσος Κρόν, ελκώδης κολίτιδα, φάρμακα καινοτόμα για την καρδιακή ανεπάρκεια, για πνευμονολογικά νοσήματα όπως είναι το ιωσινοφιλικό άσθμα, για το HIV και ακόμα και για δερματολογικά νοσήματα όπως είναι το έξεμα. Ποιες όμως είναι οι προκλήσεις για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας με όλες αυτές τις καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες μπορεί να θεραπεύουν τους ασθενείς πλέον και όχι απλώς να τους κρατούν στη ζωή, με αποτέλεσμα να έχει επέλθει μία ριζική αλλαγή στη γενική κλινική στάση απέναντι σε σοβαρές ή και χρόνιες ασθένειες που συχνά είναι θανατηφόρες. Έτσι, λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μία άνευ προηγουμένου ελπίδα, η οποία πρέπει να εκπληρωθεί, αλλά και να επαληθευτεί μακροπρόθεσμα. Η ταχεία ανάπτυξη των καινοτόμων θεραπείων έχει οδηγήσει αυτές τις θεραπείες να λαμβάνουν μία early marketing authorization, μία πρώιμη άδεια κυκλοφορίας, βάσει κλινικών μελετών που είναι ταχείες, είναι καινούργιες, ορισμένες είναι αντισυμβατικές, κυρίως όμως είναι μη συγκριτικές και διεξάγονται σε μικρό αριθμό ασθενών. Έτσι γύρονται νέες επιστημονικές προκλήσεις για την αποτελεσματικότητα των θεραπείων αυτών σε πραγματικές συνθήκες
για την εντόπιση των ασθενών που ανταποκρίνονται στις θεραπείες, για την κατανόηση και την πρόβλεψη των τοξικοτήτων, τη διασφάλιση της σωστής χρήσης, αλλά και του να υποστηριχθεί ο αντίκτυπος στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Οι καινοτόμες θεραπείες έχουν δημιουργήσει πολλές αβεβαιότητες, με αποτέλεσμα να έχουν μεταβεί πλέον οι αποδείξεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και την ασφάλειά τους, πολλές φορές για μετά την κυκλοφορία των φαρμάκων αυτών, δηλαδή στην post-marketing φάση, και μπορούν βέβαια να επιληθούν μόνο με διαδοχικές ανασκοπήσεις πραγματικών δεδομένων, των λεγόμενων real-world data. Από την άλλη πλευρά, παραδόξως, οι τιμές που ζητούν οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι πολύ ψηλές και συνεχίζουν να αυξάνονται παρά τις αβεβαιότητες. Αυτή δε η ανησυχητική τάση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα πλέον των εθνικών ασφαλιστικών οργανισμών υγείας να διατηρήσουν την πρόσβαση στην καινοτομία και στις καλύτερες θεραπείες για όλους τους ασθενείς. Τι πρέπει να κάνουμε σαν HTA? Βάση μας είναι να προωθήσουμε τη δωρεάν πρόσβαση των ασθενών, όλων των ασθενών, στις καινοτόμες θεραπείες. Πώς όμως θα το κάνουμε αυτό? Με το να διακρίνουμε την ουσιαστική καινοτομία, δηλαδή την καινοτομία η οποία έχει υψηλή προστιθέμενη αξία από την απλή καινοτομία, και αυτό θα γίνει βάσει αξιών όπως είναι η επιστημονική αυστηρότητα, η διαφάνεια, η ανεξαρτησία, το fast tracking όπου απαιτείται, ειδικά για καινοτόμες θεραπείες σε ασθένειες που αποτελούν ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη. Πρέπει να λάβουμε και να συμπεριλάβουμε τους ασθενείς και τα δεδομένα της ποιότητας ζωής, του quality of life, τα οποία αποτελούν σημαντική παράμετρο στην κλινική πλέον αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια. Και τέλος, πρέπει να συνεργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ο οποίος είναι πλέον γεγονός και ο οποίος αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μπακοπούλου. Νομίζω ότι τελικά συμπίπτει η πρόκληση που είπατε κι εσείς και με κάποιες τις προκλήσεις που ο κύριος Αθανασάκης, κυρίως όσον αφορά τα real world data, ειδικά λόγω των αυτών που μας περιγράψατε. Και βέβαια το quality of life data και το κυριότερο, αυτό το οποίο τον έδειξε ο κύριος Αθανασάκης, αλλά το είπατε κι εσείς εμέσως, ότι πώς θα είναι πιο αποτελεσματική η συνεισφορά και η συμβολή των ασθενών μέσα σε μια τέτοια δομημένη διαδικασία που είναι αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας. Γιατί το καλό με την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας είναι το ότι δομημένα συμμετέχουν όλοι οι stakeholders. Συμμετέχει η βιομηχανία, συμμετέχουν και οι ασθενείς. Και οι ασθενείς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα handicap όσον αφορά την πρόσβαση και τον να επηρεάσουν. Και εδώ γίνεται δομημένα. Και νομίζω ότι ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός, ειδικά γιατί δεν είναι καθαρά θέμα κλινικών αποτελεσμάτων, αλλά ποιότητα ζωής, που μόνο από τους ίδιους μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να τα ενσωματώσουμε στη λήψη της απόφασης. Well, now we go to the last but not least speaker, who is Mr. Ezat Azem. It is our pleasure to have you with us, Mr. Ezat Azem. Ezat Azem is the General Manager of Roche Hellas and a member of the Pharmaceutical Companies Committee of the American Hellenic Chamber of Commerce. Mr. Azem, the floor is yours. Thank you so much for the invitation and for the opportunity. I have the feeling that Ms. Bacopoulou has mentioned many of the topics that I'm going to discuss. And I feel like we are in the same page on that. The point I want to highlight in continuation to her speech is about what do we need to do further to make sure the HTA process is able to support the access for new treatments types, mainly in oncology. And maybe a short background. In the past, we treated cancer based on the organ, histology, and stage, right? That was the approach. Then we moved to treat based on the biomarkers.
Now, the oncology landscape is continuing to evolve, and this one-size-fits-all approach is not anymore relevant. We are now talking more about precision medicine, where basically we are treating based in the genomic profiling of the patient's cancer, regardless of the tumor type. That's basically personalized healthcare. This is the concept we are following, and this is what we call tumor-agnostic treatments. This definitely brings way better patient outcomes. And until 2020, we had only three tumor-agnostic treatments, and biomarkers had been approved. But since we are all moving to this personalized healthcare approach, we anticipate that by 2024, this number will get to 29. Products that we will be falling under this tumor-agnostic treatments. So there are some differences that I think it's important to mention them with the tumor-agnostic compared to the traditional treatments. One of them, the difference in clinical study design. So many cases with the tumor-agnostic are based on single-arm trials compared to the comparative arms that we usually have in our traditional or other clinical trials. In addition, tumor agnostic therapies require a very good and appropriate patient identification. And this can happen only if we use high quality NGS. I think we agree that currently the situation in Greece needs to evolve. We need to establish the framework in order to be able and better equipped to assess, to make the assessment in order to allow this innovation come to Greece. So what can be done? I think the first point, and this is what we are discussing in this forum, is the HTA. The HTA need to have an evolution, a shift, and some assessment of the efficacy and value of the tumor agnostic treatment should be included in order to allow this assessment to happen. Some of the changes that need to be undertaken are based on those that I have just mentioned. Putting the tumor agnostic versus the traditional ones. So what does this mean in practice? In practice, this means that the HTA framework should be maybe a little bit amended to include assessment of treatment on the basis of single arm trials, not only double blind that we are used to. In addition, we need to establish clear pathway of assessment and reimbursement of diagnostic solution for those patients in order to be able to identify them and be able to know exactly who are the patients who have the right genomic profiling and will benefit from this treatment. This might require introduction of specific framework for NGS or CGPs in order to have this quality. And in addition, we also need to have transparency regarding the reimbursement procedure for these innovations, because this will allow different innovative access schemes that maybe are not existing right now, and we need to have them in order to allow the reimbursement in the future. In addition, I think we all agree, and this is a topic that have been raised several times, the data infrastructure. We need to have data infrastructure in place, such as the electronic healthcare record, national cancer registries, and these things are really important in order to allow this visibility and transparency of the big data that we can allow us to have this kind of treatment. And if we want to ensure that patients have timely access to such innovation, then there is a need also to explore ways to shorten the time it takes between the marketing authorization and the availability of these products to patients. And I think this point was also tackled earlier. This means maybe fast track, like what was mentioned for HTA processes, or maybe prioritization of the process for high innovative treatment that address a real unmet need. And maybe we need to think about removing some obstacles like this 5 out of 11 rule, that it's not totally clear why we need it if we have our own HTA assessment in Greece. I mean, we have it for ourselves. Why we need to rely on other countries to have it before we make it available to our patients? I think if these things happen, the industry in general, and Roche in particular, is ready to come and to discuss risk sharing opportunities, different schemes of reimbursement, diagnostic and treatment solution, where we, I think, are leading in some of these worldwide. But this will open a door that currently might not be opened to allow these kind of different innovative access schemes that we all need to have. This will also have the basis for sharing and having the expertise to co-create those solutions together in order to improve our patient journeys in Greece and maybe beyond that.
I think having those evolutions to the HTA, among other reforms and other maybe things that need to have, will definitely improve the access of Greek people to pharma innovation in a more sustainable way. Thank you for listening. Thank you, Mr. Razem. I'm afraid, φοβάμαι ότι δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς για ερωτήσεις. Όμως αυτό το οποίο θέλω ίσως να κάνω σε ένα σχόλιο είναι το ότι ακούσαμε από όλους τους ομιλητές ποιες είναι οι προκλήσεις για την αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας και το ακούσαμε και από την πλευρά των νοσοκομείων του συστήματος υγείας και από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και από την πλευρά του κράτους και των ρυθμιστικών φορέων. Εγώ διέκρινα ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων σε κάποιους τομείς, σε κάποιες προκλήσεις. Νομίζω ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός μπροστά, έτσι ώστε αυτή η ταύτιση να οδηγήσει σε μεγαλύτερο συντονισμό και να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, ώστε και στην Ελλάδα η αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας να αναπτυχθεί, όπως έχει αναπτυχθεί και σε άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικές ομιλίες και ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε.